Κύριε Τομπουλίδη, ο κύριος Μητσοτάκης έστειλε μια επιστολή στην κυρία Φόντερ Λάιεν, την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την τιμολόγηση των ίδιων προϊόντων των πολυεθνικών σε διαφορετικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι λύση, μπορεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, θα θέσω το ίδιο ερώτημα, εντός ή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης καλύτερα? Κύριε Πλάκα, σίγουρα δεν είμαι ο κύριος Ξυλούρης του Πασόκ, για να διορθωθεί η λεζάντα από κάτω. Δεν το είδα. Όχι, εντάξει. Βεβαίως. Το λέω για να. Ναι, ευχαριστούμε για την επισήμανση. Για να μην υπάρχει μια παρεξήγηση από τους θεατές που μας βλέπουν. Ο κύριος Τομπουλίδης από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Παρακαλώ. Ωραία. Καλωσορίζουμε λοιπόν τον κύριο Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, στο 2024. Μάλλον έχει ξεχάσει ότι έχουν περάσει 30 χρόνια. Μάλλον έχει ξεχάσει και το κόμμα του. Αλλά παρακολουθώντας και τη συζήτηση σήμερα τώρα εδώ, κύριε Πλάκα, βλέπω ότι όλοι έχουν ξεχάσει ότι και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, εντάξει, και άλλα κόμματα που δεν είναι εδώ σήμερα στη συζήτησή μας, το ΠΑΣΟΚ κλπ., είχαν ψηφίσει τη συνθήκη του Μάστρικτ το 1992 με την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή έλεγε ελεύθερο ανταγωνισμό, έλεγε ελεύθερη διακίνηση εμπορευμάτων, εργαζομένων. Οπότε το να συζητάμε το πώς κινείται ο ανταγωνισμός σε αυτή την κοινωνία, σε αυτή την οικονομία. Και γιατί και να συζητάμε απλά μόνο για εσχροκέρδια, βλέπουμε ένα πολύ μικρό σύμπτωμα της ακρίβειας και μια τέλος πάντων κερδοφορία των επιχειρήσεων, την οποία λύση δεν μπορούν να δώσουν σε αυτό τα πρόστιμα και τέτοια. Δηλαδή, τώρα το πρόστιμο που ανέφερε στη συγκεκριμένη εταιρεία ο κύριος Εξαδάκτυλος, μιλάμε για 1,5% του ετήσιου τζίρου της. Δηλαδή, τώρα είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Επίσης, μισό λεπτό, θα απαντήσω και σε αυτά που είπατε. Να συζητήσουμε επίσης αν εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί υπάρχει πείρα, κύριε Πλάκα, είμαστε πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες πλέον, δεν είμαστε ούτε καν πριν το 2000 πριν μπούμε στο ευρώ, που θα τρώγαμε με χρυσά κουτάλια. Γιατί η ακρίβεια είναι ένα πολύ παραγωγικό φαινόμενο και κρύβονται με τη συζήτηση που γίνεται μέχρι τώρα και οι ευθύνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τα υπόλοιπα κόμματα. Και δίνεται το ανάθεμα μόνο στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που στην ουσία υλοποιεί αυτές τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταρχάς, αν ήταν μόνο πρόβλημα της Ελλάδας, δεν θα βγαίνανε στο δρόμο εκατομμύρια εργαζόμενοι τα προηγούμενα χρόνια, ακριβώς για το ζήτημα της ακρίβειας και στη Γαλλία και στη Γερμανία και σε πολύ μεγάλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερον, η πράσινη μετάβαση που υλοποιεί στη χώρα μας η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και έχει οδηγήσει και το χρηματιστήριο ενέργειας που ψήφισε σαν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ και υλοποιεί η Νέα Δημοκρατία έχουν οδηγήσει στα πανάκριβα τιμολόγια ρεύματος και φυσικού αερίου και θέρμανσης. Τα πακέτα του Ταμείου Ανάκαμψης, συμφωνούν όλα τα υπόλοιπα κόμματα του τραπεζιού, τα δισεκατομμύρια που δίνονται στους επιχειρηματικούς ομίλους κατά 85% σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους θα πάνε τα δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης και όχι σε μικρούς επιχειρηματίες ή στους εργαζόμενους προφανώς. Αυτά αυξάνουν τον πληθωρισμό γιατί είναι χρήμα που δίνεται σαν ενίσχυση από επιδοτήσεις και μάλιστα είναι χρήμα δικό μας από τη φορολογία την αυξημένη του ελληνικού αλλά και των ευρωπαϊκών λαών. Η μονοκαλλιέργεια σε πολλές περιοχές της τουριστικής ανάπτυξης, σε πολλές περιοχές της χώρας μας, αυξάνει επίσης τις τιμές απέναντι στους τουρίστες που έχουν ένα μεγαλύτερο εισόδημα όπως αναφέρθηκε με μισθούς, αλλά αυτό συμπαρασύρει και τις τιμές για εμάς για τους υπόλοιπους. Απέναντι σε αυτά λοιπόν το Κομμουνιστικό Κόμμα τι λέει? Καταρχήν άμεσες λύσεις. Δεν γίνεται να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια αν δεν υπάρξουν, γιατί το άλλο το φαινόμενο που τέτοιο είναι η πραγματική μείωση των μισθών. Γιατί μπορεί να συζητάνε η κυβέρνηση για μηδαμινές αυξήσεις μισθών, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι ο μέσος μισθός είναι μειωμένος κατά 15% από το 2009 και 10. Μάλιστα. Είναι μειωμένος και ο πληθωρισμός έχει αυξηθεί. Άρα χρειαζόμαστε αυξήσεις μισθών πραγματικές, συλλογικές συμβάσεις εργασίας που έχουν βάλει το χεράκι τους όλα τα κόμματα που κυβέρνησαν να καταργηθούν, ειδικά στον ιδιωτικό τομέα, και φυσικά μέτρα ανακούφισης όπως είναι η μείωση, η κατάργηση του ΦΠΑ, αλλά μόνιμα σε πολύ μεγαλύτερο διάστημα. Σε αυτή τη φάση μέχρι να σαν ο λαός. Γιατί και τα παραδείγματα που ανέφερε η κυρία Τελιγιορίδη και ολοκληρώνω σε ένα δευτερόλεπτο. Παρακαλώ. Στην Ισπανία και στην Πορτογαλία είναι προσωρινά. Τον Ιούνιο τα παίρνουν πίσω. Σταματάνε αυτές οι μειώσεις και επανέρχονται. Κύριε Τομπουλίδη. Ναι. Το διακύβευμα των εκλογών, κύριε Πλάκα, θεωρούμε για το λαό, για τους εργαζόμενους, για τους πολλούς. Είναι κατά πόσο θα δοθεί ένα μήνυμα πραγματικά απέναντι και στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, απέναντι και στα άλλα κόμματα όμως που στηρίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση.
στηρίζουν αυτή την πολιτική της ακρίβειας που συζητούσαμε πριν, την πολιτική που μας εμπλέκει σε δύο πολέμους αυτή τη στιγμή, στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, και έχουν συμφωνήσει όλα τα κόμματα στη συμμετοχή και του τραπεζιού στη συμμετοχή μας σε αυτούς τους πολέμους. Και καλά να σηκώνουμε τους τόνους απέναντι στη συμφωνία των Πρεσπών, να κάνω ένα σχόλιο. Mm-hmm. Αλλά αν δεν λέμε την πραγματικότητα που μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα εξ αρχής και τότε είχε πει, ότι αυτή η συμφωνία πραγματικά δεν έγινε για να λύσει mm-hmm. αλυτρωτικά mm-hmm. ζητήματα, και αποδεικνύεται τώρα ότι δεν τάλησε. Αλλά έγινε για να μπει άρον-άρον η γειτονική χώρα μέσα στο ΝΑΤΟ και συνεχεία ίσως και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για να την πάρουν από το, μακριά από το άρμα της Ρωσίας και άλλων ανταγωνιστών. Αν δεν υπόνεται αυτό, και φυσικά δεν μπορεί να υποθεί από κόμματα όπως το ΠΑΣΟΚ, το Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ, την Ελληνική Λύση, που δεν αμφισβητούν την ένταξή μας στο ΝΑΤΟ και τη συμμετοχή μας σε πολέμους όπως τη σφαγή της Παλαιστίνης αυτή τη στιγμή και τη στήριξη του κράτους του Ισραήλ, λογικό είναι να υπόνονται άλλα πράγματα και πυροτεχνήματα. Άρα αυτό που χρειάζεται και ο λαός μας την επόμενη μέρα είναι να έχει μια πολύ δυνατή πραγματική αντιπολίτευση που θα αμφισβητεί και την πηγή των αντιλαϊκών αποφάσεων, γιατί ξέρετε το 70, πάνω από το 70% των αποφάσεων της Ελληνικής Βουλής έρχονται από οδηγίες και κανονισμούς που δεν αμφισβητούν, mm-hmm. Ειδικά τα κόμματα που έχουν κυβερνήσει δεν αμφισβητούν της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν δεν αμφισβητείται λοιπόν αυτή η πολιτική, μάλιστα, που πηγάζει από εκεί, ναι, που μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα μπορεί την επόμενη μέρα και μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο, εκεί που πραγματικά μπορεί να εκφράσει τη φωνή του λαού και όχι τη φωνή των λόμπι, που εξέφραζαν και άλλοι ευρωβουλευτές αυτών των κομμάτων το προηγούμενο διάστημα στην Ευρωβουλή, τη φωνή του λαού πιο δυνατά, να φέρνει τα αιτήματα της διεκδικήσης και φυσικά να οργανώνει τον αγώνα εκεί που ανατρέπονται αυτές οι αντιλαϊκές αποφάσεις, στους αγώνες των εργαζομένων, στους αγώνες των αγροτών, στους αγώνες των φοιτητών, που είδαμε όλο το προηγούμενο διάστημα να δυναμώνουν αυτό το ρεύμα αμφισβήτησης και διεκδίκηση μιας καλύτερης ζωής, μιας καλύτερης κοινωνίας, σε μια άλλη εξουσία, σε μια άλλη οικονομία που μπορεί να πρωτοστατήσει και να διακυβερνήσει μαζί με το λαό το Κομμουνιστικό Κόμμα. Ευχαριστώ. Κύριε Τομπουλίδη. Ένα σχόλιο από όλη αυτή τη συζήτηση, να καταλάβουμε, για να βγάλει νομίζω ο ελληνικός λαός και οι τηλεθεατές μας κάποια συμπεράσματα. Μέσα στο ΝΑΤΟ, σύμμαχοι, Βόρεια Μακεδονία, mm-hmm. όλα αυτά που συζητάμε, προκλήσεις κλπ. Τουρκία, γιατί όλοι εδώ πέρα συμφωνούν πλην κουκουέ σε αυτή την συμμετοχή μας στο ΝΑΤΟ. Τουρκία, προκλήσεις, ακόμα και με την επίσκεψη του κυρίου Πρωθυπουργού στην Τουρκία, προκλήσεις συνεχίζονται και αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Τούρκικη μειονότητα, είπε την μουσουλμανική μειονότητα ο κύριος Ερντογάν κλπ. Η Αλβανία επίσης στο τελευταίο mm-hmm. διάστημα με τον Πρωθυπουργό της να έρθει στην Ελλάδα, επίσης προκλήσει. Όλοι αυτοί είναι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ. Του ΝΑΤΟ που υποτίθεται ότι μας προσφέρει ασφάλεια και μας προστατεύει. Ξέρετε τι μας προσφέρει το ΝΑΤΟ? Ανασφάλεια μας προσφέρει. Πολέμους που έχουμε ζήσει και στην περιοχή μας στα Βαλκάνια και τώρα ξανανάβει η πυρηταποθήκη με όλα αυτά. Ενώ το 99 στην Ιουγκοσλαβία, με τη διάλυση Ιουγκοσλαβίας από το ΝΑΤΟ και με τη συμμετοχή της ελληνικής κυβέρνησης και τη συμφωνία της, μας προσφέρει πολέμους και σφαγή ενός λαού στο Ισραήλ, που στηρίζουν τα άλλα κόμματα και ως κυβερνήσεις με συμφωνίες στρατηγικές, οικονομικές και στρατιωτικές με αυτό το κράτος δολοφόνο και το κράτος τρομοκράτη, και συνεχίζεται η γενοκτονία των Παλαιστίνων, και δισεκατομμύρια από τις τσέπες του ελληνικού και των ευρωπαϊκών λαών. Είτε 78 δισεκατομμύρια στον Ζελένσκι και στην Ουκρανία για να διεξάγει αυτόν τον πόλεμο, είτε τα 500.000 ευρώ που δίνουμε καθημερινά από τον κρατικό προϋπολογισμό, καθημερινά για να βρίσκεται η φρεγάτα Ύδρα στην Ερυθρά Θάλασσα και να προστατεύει τη μια το κράτος του Ισραήλ και την άλλη τα κέρδη των εφοπλιστών. Όλα αυτά, ενώ θα μπορούσαν αυτά τα χρήματα, καταλαβαίνετε, να πάνε σε κοινωνικές ανάγκες, να πάνε σε σχολεία, σε πανεπιστήμια, που λείπουν, σε έργα αντιπλημμυρικά που αντίθετα ακυρώνονται. 300 εκατομμύρια Μάλιστα. ευρώ αντιπλημμυρικά έργα ακυρώθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης την προηγούμενη εβδομάδα. Απέναντι σε αυτά, γιατί και αυτή η κοκορομαχία εδώ πέρα καλεί και για τις προσωπικές ζωές και, και τις περιουσίες των αρχηγών των κομμάτων τους, που δεν μας ενδιαφέρουν εμάς. Ξέρουμε ότι εκπροσωπούν τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα, αλλά και κάποιοι από αυτούς μπορεί να είναι οι ίδιοι μεγάλοι επιχειρηματίες. Το ζήτημα, και δεν έχουν καμία σχέση με τα λαϊκά συμφέροντα και καμία σχέση με το λαό. Το ζήτημα όμως είναι γιατί πάει εκεί η κουβέντα, γιατί υπάρχει στρατηγική συμφωνία στα βασικά ζητήματα σε αυτά τα κόμματα. Πάνω από 75% ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε τα ίδια οι ευρωβουλευτές του με τη Νέα Δημοκρατία στο Ευρωκοινοβούλιο.
Πάνω από 50% η ελληνική λύση ψήφισαν τα ίδια με τη Νέα Δημοκρατία στο Ευρωκοινοβούλιο. Άλλωστε και ο κύριος Βελόπουλος, στέλεχος Νέας Δημοκρατίας, ήταν πριν λίγα χρόνια. Το πρώτο μνημόνιο το είχε συμφωνήσει. Τίποτε. Καλά, είστε σοβαρά. Και το Πασόκ και από τη Νέα Δημοκρατία πέρασε. Κύριε Πετρουλάκη, δεν κάνω καθόλου λάθος. Κάνετε από τον λαϊκό συναγερμό ήταν. Καμία κυβέρνηση Παπαδήμου. Ναι, ναι. Και πριν την ελληνική λύση δεν ήταν. Σα παρακαλώ, σα διορθώνω. Δεν ψήφισε και το πρώτο μνημόνιο. Μη με διορθώνετε. Έρχεται από το παλιό Πασόκ και μετά. Ψήφισε το πρώτο μνημόνιο, στήριξε την κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία Πασόκ Λάος. Ωραία. Έχει μίληση για το λέω, λέω για τη στρατηγική συμφωνία. Συμφωνεί σε βασικά ζητήματα. Γι' αυτό δεν είναι διαφορετική η κοκορομαχία. Και η κοκορομαχία για τις προσωπικές ζωές και τις περιουσίες πάει εκεί. Γιατί θέλετε να κρύψετε τις στρατηγικές συγκλήσεις. Με αυτή, αυτή την έννοια απέναντι, κύριε Πετρουλάκη, απέναντι σε αυτήν την πολιτική που ταυτόχρονα μειώνει την άμυνα της χώρας και την ικανότητά της όταν στέλνονται είτε στην Ουκρανία είτε σε αποστολές νατοϊκές εκτός συνόρων. Στέλνονται πλοία, άρματα μάχης κλπ. Μειώνονται και δίνεται και πάτημα, αν θέλετε, στην Τουρκία να αμφισβητεί την άμυνά μας στα ελληνικά νησιά. Απέναντι σε αυτά υπάρχει πραγματικά η μοναδική γνήσια λαϊκή αντιπολεμική πάλη που πρωτοστατεί το Κομμουνιστικό Κόμμα όλο το προηγούμενο διάστημα για να απεμπλακεί η χώρα μας από τους επικίνδυνους σχεδιασμούς της κυβέρνησης των άλλων κομμάτων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Για να πραγματικά να στηρίξουμε στην ουσία με αλληλεγγύη πραγματική τον Παλαιστινιακό λαό όπως κάνουν εκατομμύρια εργαζόμενοι φοιτητές σε όλο τον κόσμο και για να μπορέσουν να ζήσουν πραγματικά έξω από αυτούς τους οργανισμούς και κλείνω έξω από αυτούς τους οργανισμούς πολεμικούς να ζήσουν οι λαοί της περιοχής μας που δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν πραγματικά με ειρήνη και φιλία τα επόμενα χρόνια. Το διακύβημα των εκλογών, ξαναλέμε, είναι ότι αυτή η δυσαρέσκεια που υπάρχει απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις ακριβώς. Και ο στόχος του Κομμουνιστικού Κόμματος είναι η ακόμα μεγαλύτερη ενίσχυσή του, ακριβώς αυτή η δυσαρέσκεια, η αγανάκτηση, η οργή που υπάρχει απέναντι στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στηρίζουν όλα τα άλλα κόμματα, είτε ως κυβέρνηση είτε ως αντιπολίτευση, να εκφραστεί με ένα πολύ πιο δυνατό ΚΚΕ στις εκλογές της 9 Ιούνιου, γιατί σημασία και για μας αλλά και για το λαό θα έχει επόμενη μέρα. Και την επόμενη μέρα θα είναι εδώ και τα ζητήματα της ακρίβειας, θα είναι εδώ και τα ζητήματα των πολέμων, τη συμμετοχή μας, θα είναι εδώ και τα ζητήματα της έλλειψης τεράστιων έργων που πρέπει να γίνουν είτε αντιπλημμυρικών είτε αντιπυρικών και δεν είναι στις προτεραιότητες αυτής της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτών των κομμάτων. Και λοιπόν, αυτή η ψήφος λοιπόν διαμαρτυρίας, η οποία όμως έχει και προοπτική όταν πάει στο ΚΚΕ, ακριβώς γιατί έχει προοπτική και στο τώρα να οργανωθούν πολύ πιο δυνατοί αγώνες απέναντι σε αυτές τις πολιτικές, αλλά και στο μέλλον στο να μπει ένα λιθαράκι, στο να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις να περάσουμε πραγματικά σε μια άλλη κοινωνία οργάνωσης της οικονομίας και της ουσίας από τον ίδιο το λαό, από τους ίδιους εργαζόμενους, ναι. Θα σκορπίσει, κύριε Πλάκα. Θα σκορπίσει αν πάει σε δήθεν αντισυστημικές φωνές που είναι φουλ με το σύστημα και είναι κρίμα, θα το πω γιατί τα αμφισβήτησε ο κύριος Πετρουλάκης, είναι κρίμα υποψήφιος ευρωβουλευτής του κόμματος να μην γνωρίζει ότι ο αρχηγός του κόμματός του ήταν μέλος της Νέας Δημοκρατίας από το 2012 μέχρι το 2015. Δεν υπάρχει αυτό. Όχι, ήταν μέλος της Νέας Δημοκρατίας, είναι κρίμα να μην το γνωρίζει. Ήταν μέλος της Νέας Δημοκρατίας, είστε δημοσιογράφος. Ήταν μέλος της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι δεν λέω ότι ήταν υποψήφιος. Δεν ισχύει αυτό. Ήταν μέλος της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ισχύει. Δεν είναι, αλλά. Εσείς το λέτε. Δεν ισχύει σε αυτό. Είναι μούφα αντισυστημική. Εκτίθεστε αυτή. Είναι μούφα. Όχι, κάνετε λάθος. Κάνετε λάθος. Λοιπόν, ήταν μέλος της Νέας Δημοκρατίας από το 2012 μέχρι το 2015 όταν η Νέα Δημοκρατία ήταν κυβέρνηση και ψήφιζε το δεύτερο μνημόνιο. Λοιπόν, ένα και ένα δύο μνημόνια λοιπόν ο κύριος Βελόπουλος. Το λέτε τέταρτη και φορά. Και τώρα βγαίνει, δεν εκτίθομαι καθόλου, εσείς εκτίθεστε. Σας φαινάει και μέλη τότε. Δεύτερη φορά. Τον πουλί δεν εκτίθεστε. Επίσης, κύριε Πλάκα, μας λένε από τον ΣΥΡΙΖΑ η κυρία Τελιγιορίδου για την ΚΑΠ, όταν και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Ελληνική Λύση ψήφισαν την αναθεώρηση του 2020 που έβγαλε τους αγρότες στον δρόμο. Λάθος κάνετε. Αυτή την ΚΑΠ. Λάθος. Λοιπόν, την ψήφισαν. Λοιπόν, κύριε Πλάκα. Και το λέω γιατί όλα αυτά που κάποια πράγματα που παρουσιάζονται. Μισό λεπτό, κυρία Τελιγιώρη, δεν σας διέκοψα όταν το λέγατε. Δεν σας διέκοψα όταν λέγατε ότι πέντε χρόνια είστε ενάντια σε αυτήν την ΚΑΠ. Λοιπόν, στην κοινή αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, ούτε για την Ελληνική Λύση. Εντάξει, καλά, ναι. Λοιπόν. Μήπως δεν ισχύει και ότι ο κύριος Κασελάκης που είναι στην Παλαιστίνη σε αυτή τη φάση έλεγε το ΝΑΤΟ ιερή αμυντική συμμαχία
Και λέτε λοιπόν, τώρα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ουδέτερη. Το λέω γιατί πραγματικά, μην εξανίσταστε όλοι πραγματικά απέναντι στο Κομμουνιστικό Κόμμα, γιατί είναι η πραγματική, η πραγματική φωνή. Ναι, γιατί πρέπει να απαντάμε στην ουσία και να ακούγονται αλήθειες, κύριε Πλάκα. Και εδώ πέρα. Λοιπόν, με αυτή την έννοια. Πρέπει να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο το Κομμουνιστικό Κόμμα απέναντι σε αυτά τα κόμματα που έχουν στρατηγικές συμφωνίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.